πρώτη φορά έχουμε ασθενή που έγινε τελείως καλά, τελείως καλά, με χρήση βλαστοκυττάρων από τον ιό του AIDS. Αυτό σημαίνει ότι σταμάτησε όλη η αντιρετροϊκή αγωγή και μπόρεσε να εφαρμοστεί η θεραπεία και ο άνθρωπος να γυρίσει σπίτι του. Είναι ο πέμπτος ασθενής που με εναλλακτική θεραπεία μπορεί και γίνεται τελείως καλά. Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Δηλαδή σκεφτείτε ότι με τη δύναμη της βιοτεχνολογίας μπορούμε και αξιοποιούμε τις δυνατότητες που δίνει για να γίνονται καλά οι ασθενείς και να μην υπόκεινται σε αντιρετροϊκή αγωγή, η οποία κοστίζει και στο κράτος πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή με ποιο τρόπο, Νίκο, τι εννοείς? Λοιπόν, παίρνουν βλαστοκύτταρα από τον ίδιο οργανισμό υγιή, κάνουν τροποποίηση των βλαστοκυττάρων και μετά τα εμφυτεύουν ξανά στον οργανισμό και πολεμούν τα βλαστοκύτταρα τον ιό του AIDS. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Το πολύ μεγάλο κέρδος για όλους. Μάλιστα. Πρώτη φορά το ακούω, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, το θετικό είναι ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να ζει φυσιολογικά, βέβαια, με το AIDS, με τις ερετροθεραπείες που είπες. Αλλά τώρα έχουμε και μια καινούργια θεραπεία. Από τη Νέα Υόρκη ξεκίνησε και με το καλό, βέβαια, να εφαρμοστεί και σε όλο τον πλανήτη. Και πάμε για το FBI τώρα, γιατί λέγαμε εμείς για το TikTok προχθές. Είχαμε έτσι πολλά σχόλια και στα κοινωνικά δίκτυα κατά πόσο είμαστε θυσμένοι. Τώρα για το FBI κάτι κάνει με το TikTok. Γίνεται χαμός, παιδιά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πλέον απαγορεύεται σε στελέχη συγκεκριμένων κυβερνήσεων, δηλαδή σε στελέχη του Καναδά, της Ολλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, να έχουν TikTok στα κινητά τους. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι διαπίστωσαν ότι όταν υπάρχει TikTok στο κινητό, τι συμβαίνει? Αρχίζει και παρακολουθεί το TikTok τα δεδομένα θέσης και κίνησης του χρήστη. Οπότε οι κυβερνήσεις δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπορεί ο χρήστης και το TikTok να έχουν πληροφορίες οι οποίες μεταδίδονται στην κινέζικη κυβέρνηση. Αυτό που ζητούν είναι να απαγκιστρωθεί, να απεξαρτηθεί πλήρως η εταιρεία από την κινέζικη κυβέρνηση, το οποίο καταλαβαίνετε ότι στην περίπτωση της Κίνας αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έως ακατόρθωτο. Ναι, ακατόρθωτο. Θα πρέπει να διαχωριστούν οι εταιρείες, το οποίο είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Σχεδόν αδύνατο. Θυμάσαι που λέγαμε όμως και δεν πριν κάποιο καιρό ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο FBI, αλλά ότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε οργανισμούς μεγάλους, δηλαδή ευρωπαϊκούς, όπου και εκεί στους εργαζόμενους έχουν απαγορεύσει να το χρησιμοποιούν εν ώρα εργασίας, όσο εργάζονται τέλος πάντων, να μην υπάρχει. Ναι, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γιατί σου λέει ότι δεν μπορεί να έχεις το TikTok στο κινητό σου, να μπαινοβγαίνεις σε συνεδριάσεις, να έχεις ανοιχτό το TikTok, να γράφει ήχο, ο ήχος να μεταφέρεται. Αυτό ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διάδοση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ηλικίες από πολύ ευαίσθητες ηλικίες των 5, 6, 7 ετών μέχρι μεγάλες ηλικίες είναι στο TikTok, ποστάρουν, τα post του TikTok δεν φιλτράρονται, γι' αυτό είχαμε και πάρα πολλές αγωγές από γονείς στο εξωτερικό που ζήτησαν αποζημιώσεις για ευαίσθητες στιγμές των παιδιών που μεταδόθηκαν εν αγνία των γονέων στο TikTok. Και η εταιρεία αποζημίωσε στην Ευρώπη και στην Αμερική τους γονείς που είχαν πρόβλημα. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα, ότι είναι ανεξέλεγκτο. Μεγάλα ποσά. Φαντάζομαι μιλάμε για πάνω από 100.000 ευρώ. Γιατί τι έγινε? Είναι πρόβλημα το ανεξέλεγκτο και το χωρίς έλεγχο. Την ίδια στιγμή που το Google, η Amazon, η Apple, το Facebook, το Meta, το Instagram, όλες οι εταιρείες συγκατατίθενται σε μια νομοθεσία, έχει το TikTok, το οποίο αδιαφορεί και αγνοεί την νομοθεσία και δεν την νοιάζει καθόλου. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να γίνει συμμόρφωση. Μάλιστα. Και τα πρόστιμα μεγάλα, 100.000 ευρώ. Θα γίνει και συμμόρφωση πάνω. Και δυστυχώς πάει βία η συμμόρφωση. Δηλαδή αρχίζουν τώρα να τσακώνονται μεταξύ τους, να το βγάζουν από συσκευές και βλέπετε ότι στον αντίποδα έχουμε τη Ρωσία, η οποία λέει καταργώ τα iPhone. Γιατί θεωρώ ότι δεν έχουν ασφάλεια. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, ότι ανοίγει η αγορά της Ρωσίας για το Xiaomi, το Mi, όλες αυτές τις συσκευές, που μέχρι πρότιμος ήταν status symbol το να έχεις iPhone. Τώρα το iPhone λοιπόν υποχρεώνεται ο πολίτης της Ρωσίας από την κυβέρνηση σιγά σιγά να μην το έχει, γιατί σου λέει έχεις μια αμερικανική συσκευή η οποία δυνάμει είναι κοριός. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Και πώς επηρεάζει δηλαδή και την αγορά. Για πάμε όμως τώρα και σε πιο απλά πράγματα, να αφήσουμε ενώ λίγο τη Ρωσία. Πάμε λίγο στα δικά μας. Ο Έλληνας παλεύει με ένα κίνητο, με το σπίτι, με νίκια, με ό,τι έχει τέλος πάντων ο καθένας. Και υπάρχει και ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου πλέον. Πώς θα λειτουργεί? Υπάρχει ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου και θα σου δώσω και μία είδηση ότι
Ξέρουμε ότι δεν είναι για όλη την Ελλάδα. Ξέρουμε ότι είναι μόνο για τις κτηματογραφημένες περιοχές. Το περιμένουμε να γίνει για όλη την Ελλάδα. Σε αντίδραση όμως, οι συμβολιογράφοι από χτες το απόγευμα έστειλαν επιστολή Αθήνας και έχουν τους δικούς τους συλλόγους που συνεργάζονται. Οι συμβολιογράφοι λοιπόν της Αθήνας είπαν ότι απέχουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου μέχρι να λειτουργήσει σωστά, γιατί δεν είναι μέσα όλες οι κτηματογραφημένες περιοχές. Έχει να κάνει πολύ με το κτηματολόγιο, Νίκο, περιμένουμε που τρέχουμε πολύ πριν κάποια χρόνια να δηλώσουμε τα σπίτια μας. Ναι. Σωστά. Μάλιστα. Ναι. Έχει να κάνει με το κτηματολόγιο. Όλα τα δηλωμένα ακίνητα θα μπορούν να μεταβιβάζονται γρήγορα, εύκολα, φθηνά, ηλεκτρονικά, μέσα από ένα γραφείο συμβολιογράφου, ο οποίος θα αντλεί όλα τα έγγραφα και θα κάνει την πράξη της μεταβίβασης του ακινήτου. Άρα όλα ηλεκτρονικά, βάνει κινή φάκελο και τα συμβόλαια και τα προηγούμενα και ναι, όλο ναι. Και είναι το άγχος να έχεις το φάκελο. Έτσι, θα σταματήσουν όλα αυτά, καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής, γιατί θα πρέπει και οι περιοχές που δεν έχουν κτηματολόγιο να αποκτήσουν. Όσο γίνεται όμως η περίοδος προσαρμογής, τα ακίνητα θα μπορούν να μεταβιβάζονται μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου. Πάντως, και το πιο σημαντικό, δεν έχει πάει ότι θα έχουμε ένα ηλεκτρονικό φυλάκιο, αν το λέω και σωστά, γιατί πάντοτε λίγο μπερδεύομαι, δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται με τα αρχεία. Υποθηκό φυλακείο, ναι, σωστά. Με τα αρχεία και τους φακέλους. Έχεις δίκιο. Είναι απίστευτο. Εντάξει, είναι ένα δράμα. Δράμα, είναι ένα δράμα. Το πες. Ναι. Αλλά έρχεται η ηλεκτρονική εποχή. Δυστυχώς, ναι, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς όλη μας η ζωή περνάει από το συμβολιογράφο. Τα ακίνητά μας, οι διαθήκες μας, οι γάμοι μας, όλα αυτά περνάνε από εκεί. Είναι τα σύμφωνα συμβίωσης, τα διαζύγια. Οπότε, βέβαια. Λοιπόν, όλα. Πάμε λοιπόν, τώρα και οπότε στις καταλαβαίνετε δόσεις. Πόσο σημαντικό είναι να γίνει η ηλεκτρονική διαδικασία. Πώς θα ρυθμίσουμε τις δόσεις λοιπόν, μας. Δόσεις για όλους. Ναι. Δόσεις για όλους. Χωρίς πιστωτική. Χωρίς χρεωστική. Μέσω εταιριών που προσφέρουν τουλάχιστον 3 άτοκες δόσεις. Πάτε, ο κάθε καταναλωτής που θέλει πηγαίνει, δηλώνει τα στοιχεία που του ζητάει η εταιρεία. Και έχει υποχρέωση μετά να μην χάσει τη δόση, να μην αφήσει μια δόση απλήρωτη. Δηλαδή, κάτσε λίγο τώρα, περίμενε. Πληρώνει η εταιρεία για μας και εμείς απλά έχουμε χρέος μετά στην εταιρεία. Ναι, πληρώνει η εταιρεία για εσάς την. Ποσό που συμφωνήσαμε. Σωστά. Ναι, ακριβώς αυτό γίνεται. Δηλαδή, υπάρχουν μέχρι στιγμής 3 εταιρείες, οι οποίες έρχονται από το εξωτερικό, όπως γίνεται, ναι, και σου δίνουν τη δυνατότητα όταν δεν έχεις ρευστό να κάνεις αγορές. Πώς με την υποσχετική είναι όπως είχαμε παλιά τα γραμμάτια που λέγαμε, τις συναλλαγματικές. Ναι, ή μετά όπως είχαμε τις δόσεις μαγαζιού. Ναι, τώρα αυτό έγινε με άλλο τρόπο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά και για να μην στεγνώνει από ρευστό η αγορά. Υπάρχουν αυτές οι εταιρείες οι οποίες μπαίνουν ως ενδιάμεση, πληρώνουν τα χρήματα στις εταιρείες που κάνουμε την αγορά και εμείς έχουμε την υποχρέωση στη συγκεκριμένη ημέρα που κάναμε την αγορά να πληρώνουμε με το μήνα τη δόση και να απολαμβάνουμε το προϊόν. Απίστευτο ακούγεται. Είναι τα παλιά γραμμάτια σε νέα μορφή. Αρκεί βέβαια να συνεπείς πληρωμές είτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και λίγο στα συμβόλαια θα θέλει προσοχή. Βέβαια, βέβαια αυτό είναι που ζητάνε κάθε φορά. Ναι, μάλιστα. Ναι. Θες να πούμε και γρήγορα τη γυμναστική με ηλεκτρομοιοδιέγερση. Προλαβαίνουμε ή να το αφήσουμε για την άλλη φορά. Τώρα, δεν γίνεται να μην το πούμε. Δεν γίνεται να μην το πούμε. Είναι, θα το πω τυράκι για την άλλη φορά πιο πολύ. Λοιπόν, το έκανα παιδιά αυτό. Όντως δουλεύει μία γυμναστική με 20 λεπτά διάρκεια, η οποία αυτή η γυμναστική είναι με ηλεκτρόδια, γεμίζεις το σώμα σου με ηλεκτρόδια, κάνεις γυμναστική κανονικά και ενεργοποιεί επιφανειακό ιστό στους μυς, το βαθύ μυ δεν τον αγγίζει, αν κάνεις πολύ γυμναστική φτάνεις και στο βαθύ μυ, και αυτή η γυμναστική ενεργοποιεί όλο σου το σώμα, ώστε μου λες, Νίκο μου, παντρεύομαι. Νίκο μου, βαφτίζω το παιδί. Νίκο μου, έχω μια εκδήλωση 2 εβδομάδες. Πώς θα γίνει να είμαι αξιοπρεπής. Πας και κάνεις γυμναστική με ηλεκτρόδια. 2 φορές τη βδομάδα επιτρέπεται αυτό. Φτιάχνεις και τα άλλα τα μποτέ σου. Ναι, και είσαι έτοιμος και έτοιμη να πας στην εκδήλωση σαν καινούριος. Και εδώ βάζει τεχνολογία το χεράκι της, δηλαδή. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Αφού το δοκίμασες λοιπόν και λες ότι, έχει, ότι αποδίδει.
Το σκεφτόμαστε και αυτό, θα το ψάξουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντα μόνο από ειδικούς, πάντα μόνο από αυτούς που τα ξέρουν καλά. Λέω να μην έχω αναλάβει μια υποχρέωση που δεν μπορώ να σας την πω, η οποία κάθε μέρα για κάποιο φορέα συγκεκριμένη ώρα κάνω live streaming. Οπότε εγώ, παιδιά, αυτό το Πάσχα θα το ζήσετε για μένα. Την 25η θα τη ζήσετε για μένα. Εγώ θα είμαι full δουλειά. Μάλιστα. Και μόνο μαζί τις Πέμπτες. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Ανυπομονούμε για τα θέματα που θα μας ετοιμάσεις. Καλή συνέχεια στη μέρα σου.